Αν θέλεις να τον προφυλάξεις, μπροστά μαζευτεί. Έκανε το λάθος και με απείλησε. Αν ξανασυμβεί, δεν θα αντιδράσω τόσο πολιτισμένα. Πήγες και μάλωσες μαζί του, αν είναι δυνατόν. Πώς το σκέφτηκες ακριβώς? Ήθελε δυναμική αντιμετώπιση. Τώρα είναι που δεν θα φύγει με τίποτα. Και στο κάτω-κάτω αυτό είναι ένα θέμα που αφορά εμένα και τον Δημήτρη. Θα το λύναμε μεταξύ μας. Με κάνε ρόμπα μπροστά σε όλους και εσύ κάθεσαι και σαλιαρίζεις μαζί του. Καλά, άρρωσε μια κουβέντα είπαμε. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Λέω, μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να μάθω. Όπως γιατί τόση τρέλα για το χαλκιά, ας πούμε. Άριξε κόλλα, εσύ έχει τυφλώσει το μίσος και το ξέρεις τι λες. Α, δεν ξέρω, ε! Όχι! Τότε ξέρεις, σπούδαζα. Έκανα όνειρα για τη ζωή μου. Το μέλλον μου. Μέχρι που ήρθε εκείνο το αποκριάτικο πλάτη. Από τότε η ζωή μου άλλαξε. Με πάντα. Μακάρι να μπορούσα να τη βρω. Να επανορθώσω. Τι λες εσύ. Συμφωνείς μαζί μου? Δεν νομίζω. Τώρα πια αυτή η γυναίκα θα έχει βρει το δρόμο της. Κι αν όχι. Αν είναι μόνη της. Αν δεν είναι καλά. Τόσα χρόνια υποτίθεται ότι είναι μόνη της και το παλεύει. Γιατί να έχεις τύψεις τώρα? Της το προστάμενα. Και σε αυτή και στο γιο μου. Θέλω να ψάξω να τους βρω. Εγώ πιστεύω ότι είναι καλύτερα να το ξεχάσεις. Μόνο κακό θα της κάνεις αν ξαναμπεί στη ζωή της. Οπότε ξέχνα το. Είναι καλύτερα για όλους. Ξέχνα το. Είναι στη Θεσσαλονίκη, μου λέει πολύ. Εσείς? Εγώ λατρεύω τα άλογα. Πολύ ωραίο υλικό. Θα σκίσουμε. Άρα γιατί τηλεφέρεις θα κάνει? Αμένα μαλλίτερο. Στοπ! Πήγαινετε πιο μπροστά. Εκεί, εκεί. Το προχωράω. Να τα αφήσει εκεί που είναι. Τσεκάρω τον κόμενο της κόρης μου. Καλός είναι, μια χαρά. Και γράφει και ωραία στο φακό. Αχ, μακάρι να γίνει κάτι καλό με τη Μάρο. Το προχωράω. Μισό λεπτάκι. Περίεργο. Άλλα μου είπε η κόρη μου, άλλα βλέπω εγώ. Μου τον παρουσίασε για μεγάλο καρδιοκατακτητή. Ζωηρούλη, πεταχτούλη, έμπειρο. Εμένα πάντως μου φαίνεται κάπως αθώος. Να, κοίτα το βλέμμα του. Είναι βλέμμα αυτό άντρα με εμπειρίες? Αλλά για να υπάρχουν τόσες φήμες, μάλλον εγώ κάνω λάθος. Άντε, προχώρα το κουλάκι μου, δεν θα χάσω όλη τη μέρα μου. Κάτι σύμφωνα είναι αυτή η παλαιολόγο. Απορώ πως την αντέχει Μάρου. Για να μην σχολιάσω το πως τα λέει στην κάμερα. Θα αρχίσει να της πετάει όλο το κοινό της ντομάτες. Α, καλά, μόνη μου τα λέω, έτσι. Γη καλή φέη, hello. Εντάξει, κοπελιά, ωραίος ο έρωτας, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα εκτός από το Σταύρο. Σκέφτομαι κάτι που μου είχε πει. Τώρα τι ύφος είναι αυτό, να ανησυχήσω? Όχι, μωρέ, απλά νομίζω ότι έκανα βλακεία. Γιατί? Πριν από λίγες μέρες είχαμε μιλήσει και μου πέταξε κάτι για γάμο. Και εγώ το μαθαίνω τώρα. Ναι, ρε Φρίνη, γιατί και εγώ δεν το πήρα στα σοβαρά. Και τώρα σκέφτομαι τη στάση μου και πιστεύω ότι ο Σταύρος πειράχτηκε. Και αισθάνομαι τύψη. Δηλαδή το εννοούσε? Ναι. Okay, και αν του τη βάραγε και σου το ξαναέλεγε, θα το σκεφτόσουν διαφορετικά? Εννοείται, πολύ πιο σοβαρά. Δηλαδή θα τον παντρευόσουν ακόμα και σε αυτή την ηλικία? Είναι ο άνθρωπός μου, είναι ο φίλος μου, είναι η οικογένειά μου, τον αγαπάω. Εννοείται πως θα τον παντρευόμουν ακόμα και τώρα. Αλλά φοβάμαι ότι με αυτά που άκουσα θα αργήσει πολύ να μου το ξαναπροτείνει. Γι' αυτό σκάς. Θα σου βρω εγώ τη λύση. Πώς? Τον αγαπάς. Λέγε, παιδί μου, τον αγαπάς. Μα εννοείται. Ωραία, γιατί δεν τον προτείνεις εσύ? Χρύσα, πού πας? Θα σου εξηγήσω αύριο που θα έρθω να πάρω και τα υπόλοιπα πράγματα. Ποια πράγματα, τι λες? Θα σου πω, αλλά δεν θέλω να θυμώσεις. Ναι, σ' ακούω. Αποφάσισα να συγκατοικήσω. Τι, με ποιον? Τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε, αλλά... Μίλα, θέλω να μάθω. Δεν είναι αντέχω όλο εδώ μέσα. Πνίγομαι. Με ποιον θες να συγκατοικήσεις, δεν μου είπες? Σχεδόν έτοιμο να γράψουμε και το κείμενο. Τι να γράψουμε δηλαδή? Ας το πάνω μου. Λοιπόν, ψάχνουμε
τον παππού μας, Άκη Μακρύ, ετών... Ετών? Δεν ξέρω. Πάνω κάτω, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Καλά, θα γράψουμε απλά ότι... τον ψάχνουν οι εγγονές του, Μαντώ και Λίνα Ρωμανού. Και γιατί τον θυμηθήκαμε έτσι ξαφνικά? Σωστά. Το έχω, το έχω. Λοιπόν, έμαθαν γι' αυτόν πρόσφατα από παλιά γράμματα της μητέρας τους. Δυστυχώς, οι γονείς τους δεν ζουν πια. Είναι ο μόνος συγγενής που έχουν στον κόσμο. Αν κάποιος ξέρει κάτι, παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας. Ρίξου μια ματιά κι εσύ. Τι λες, ναι, ναι. Στέλνω. Στείλ το. Ωραία. Άντε, καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν νομίζω να βγει κάτι. Έλα, μη λες έτσι. Μπορεί να απαντήσει. Και πώς θα το δει, ρε Φρήμη. Λες να σερφάρει στο ίντερνετ μεγάλος άνθρωπος. Εντάξει. Όχι ο ίδιος, αλλά μπορεί να το δει κάποιος γνωστός του και να το πει. Μακάρι, αλλά δεν το πολύ πιστεύω. Ξέρεις τι φοβάμαι περισσότερο? Ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να έχει πεθάνει. Με το Ρώσο, τον πολιτό του Σταύρου. Τι, από πού και ως πού? Δεν είναι από πού και ως πού. Είμαστε ζευγάρι και μάλιστα πολύ ερωτευμένοι. Συγγνώμη, θα με τρελάνεις. Πότε έγιναν όλα αυτά? Συγγνώμη που στο λέω έτσι απότομα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Και από πότε είσαι με αυτόν τον άνθρωπο? Αρκετό καιρό. Κι εγώ το μαθαίνω τώρα. Μαύρα μεσάνυχτα για τη ζωή του παιδιού μου, έτσι. Μανούλα μου, δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι για μένα. Είμαι μια χαρά. Και θα έπρεπε να χαίρεσαι κι εσύ. Γιατί έχω μια υπέροχη σχέση. Μακάρι να είστε καλά. Αλλά η συγκατοίκηση πώς σας ήρθε? Αυτός του πρότεινε. Μένει στο σπίτι ενός φίλου και αποφάσισα να πάω κι εγώ εκεί. Χρήσα, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Θέλουν σκέψη, θέλουν προετοιμασία. Μανούλα μου, το έχω σκεφτεί πολύ σοβαρά και ξέρω πάρα πολύ καλά τι κάνω. Και δεν αντέχω άλλο εδώ μέσα. Όλο καυγάδες και φωνές. Δεν αντέχω, έλεος πια τόση ένταση. Το καταλαβαίνω και θα το κανονίσω άμεσα αυτό. Ήθελα να μιλήσουμε. Τώρα δεν προλαβαίνω. Πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Θα έρθω να πάρω και τα υπόλοιπα, ναι. Αντιγεια. Χαίρετε. Τι λέει? Δεν ήξερα ότι έχεις παραδώσει με τους γειτονές. Εντάξει, δόθηκαμε μια-δύο φορές με τον άνθρωπο και είπαμε να γεια. Δεν έγινε τίποτα. Άρης, το έχω ξαναπεί. Δεν θέλω να μαθευτεί η σχέση μας. Η μητέρα μου έρχεται πολύ συχνά εδώ. Μιλάει με αυτούς τους ανθρώπους. Δεν θέλω να τους πω τίποτα. Συγγνώμη, εγώ σου μιλάω και σου με γράφεις. Ναι, ναι, δεν μπορώ την κρίνια. Το ξέρεις. Κατεβάζω ρολάδα. Ναι, αλλά και αυτή δεν είναι συμπεριφορά. Και στην τελική εδώ μέσα είναι σπίτι μου και έχει κανόνες. Πρέπει να τους σέβεσαι και αυτούς και εμένα. Μετά σε όμως ζάλιζες, δεν είναι καλά. Το βλέπω. Τελευταία σε συνέχεια στην τσίτα. Θα μου πεις τι συμβαίνει? Έχω τα δικά μου. Μοιράσου το όμως να ξέρω κι εγώ τι γίνεται. Ποτέ δεν μου λες τι σκέφτεσαι. Ωραία, πάρ' τα απόφαση λοιπόν και σταμάτα να με ρωτάς. Άρη, η σχέση μας δεν είναι μόνο κρεβάτι. Δεν είναι. Εγώ μια χαρά παίρνω μαζί σου εκεί. Πρέπει δηλαδή να συζητάμε και για άλλα. Δεν γουστάρω, ρε παιδί. Ωραία, λοιπόν. Τότε δεν υπάρχει κανένας λόγος να μένεις εδώ. Σε παρακαλώ πολύ να φύγεις. Δεν νομίζω. Μπα. Μια χαρά τα περνάω εδώ. Άρη, στο σπίτι μου εγώ αποφασίζω ποιος μένει και ποιος φεύγει. Δεν νομίζω. Χαλάρωσα. Εσύ δεν μου είπες να μοιράζομαι τις σκέψεις μου. Ξέρεις τι θα κάνω να με διώξεις? Θα αναγκαστώ να μοιραστώ τον πόνο μου με τους συμφοιτητές μου. Πώς φαίνεται αυτό? Το ξέρω ότι δεν θα συμφωνείς. Και τώρα με συγχωρείς, πάνω να κάνω ένα μπανάκι. Α, φτιάξε μου κάτι να φάω. Κάτι ελαφρύ. Τι έγινε, αφεντικό? Πώς πάει η παρτίδα? Πάλι το μαραφέτη κέρδισε.
Δεν τα αφήνεις, λέω εγώ, να μπούμε στις αγγελίες. Να δούμε τι έγινε με τη φάρμα. Τι χτυπήματα μάζεψε. Καλά λες. Γιατί βρίσκω. Την έβγαλαν. Λες να βρήκαν αγοραστή. Θα μάθουμε. Ναι. Ναι, γεια σας. Διάβασα την αγγελία σας για τη φάρμα. Πάει τώρα, τη βγάλαμε. Βάλαμε άλλη καλύτερη. Τι είπε? Ότι έβαλαν άλλη αγγελία. Τι εννοούσε? Ψάξε στο ίντερνετ. Παντώ Ρωμανού. Από κοντά τη μικρή. Μπορεί να προκύψει κανένας παππούς φραγκάτος και να πάρουμε πίσω τα λεφτά μας. Έλα. Δεν περίμενα να με πάρεις τέτοια ώρα. Καλά, δεν υπάρχει λόγος να γίνει απόψε. Μπορούμε και αύριο. Καλά, εντάξει, εντάξει. Άμα επιμένεις. Ναι, έτσι κι αλλιώς θέλω και λίγη παρέα. Σε περιμένω, έλεγε. Το τσάι σας. Σε ευχαριστώ. Παρακαλώ. Πολύ χαρικά που ήρθαν από το κανάλι και έκαναν αυτή την εκπομπή. Τον τελευταίο καιρό το κολέγιο έχει φάει μεγάλη δυσφήμιση. Χρειαζόταν κάτι καλό. Τελικά η δουλειά είναι η ζωή σου. Σε επηρεάζουν πολύ όσα γίνονται εκεί μέσα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα όμως έχω κάτι που με ενδιαφέρει περισσότερο. Μια καταπληκτική γυναίκα που κάνει τη ζωή μου πάρα πολύ όμορφη. Μ' αρέσει να τα ακούω αυτά. Τότε να σου πω κι άλλα. Περιμένω. Λοιπόν, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, είμαι λιγάκι συντηρητικός. Λιγάκι. Και αρκετά παραδοσιακός άντρας. Ναι, αλλά εμένα μου αρέσουν αυτά. Αυτός λοιπόν ο άντρας νιώθει κάπως άβολα με τον τρόπο που έχει διαμορφωθεί αυτή η σχέση. Άβολα γιατί? Συζούμε. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία μαζί. Αλλά θα ήθελα αυτή η σχέση να πάρει μια πιο επίσημη μόρφη. Συγγνώμη. Τι μου λες? Τι θα έλεγες να ραβωνιωστούμε και μετά να παντρευτούμε, αν φυσικά το θες? Το θέλω. Το θέλω. Φυσικά το θέλω. Το θέλω πάρα πολύ. Να κάνεις τόσο μα τόσο ευτυχισμένη. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια πολύ ευτυχισμένη οικογένεια. Γιατί πιστεύω ότι και η Σάνη θα θέλει να γυρίσει τώρα στο σπίτι. Γιατί δεν μιλάς? Τι να πω? Δεν θέλεις να γυρίσει πίσω? Φυσικά. Αυτό άλλωστε επιδιώκω τόσο καιρό. Στην καρά. Ναι, μου το είπε η Φρίνη. Βγήκε τίποτα? Τελικά είχα δίκιο για το Θεόφιλο. Ο τύπος είναι ψυχάκιας. Δηλαδή? Την Ελισάβετ της λέει θανάσιμα. Της έκανε συνέχεια σκηνές χωρίς λόγο, την έδερνε. Εντάξει, μου φαίνεται λίγο υπερβολικό όλο αυτό. Γι' αυτό και θέλω να το ξανατσεκάρω. Και ευτυχώς αυτή τη φορά μπορώ από πρώτο χέρι. Τι εννοείς? Η Ελισάβετ λίγο πριν πεθάνει έδωσε το ημερολόγιο της στην καρά. Φοβόταν μην το βρει ο Θεόφιλος. Και το έχει ακόμα? Ναι. Και θα μου το δώσει την επόμενη φορά που θα συναντηθούμε. Μπορεί να βρω κάποιο στοιχείο γι' αυτόν. Ναι, αλλά τι στοιχείο ακριβώς ψάχνεις να βρεις? Ρε Σάνη, είσαι σίγουρη ότι αυτό είναι για το καλό της μητέρας σου? Μπορεί ο Θεόφιλος να είναι η μοναδική της ευκαιρία για να είναι καλά και ευτυχισμένη. Γι' αυτό το ψάχνω. Νομίζω ότι δεν θέλω να δω τη μητέρα μου ευτυχισμένη. Αλλά το ένστικτό μου δεν έχει πέσει ποτέ έξω. Και από την αρχή κάτι δεν μου άρεσε σε αυτόν. Έλα. Έχω ανοίξει και ένα μπουκάλι κρασάκι να πιούμε. Έλα.
Ποιος είναι? Η Χρύσα, είμαι Μονιγής. Ο Ρος λείπει. Ναι, το ξέρω, εσένα ήθελα, Μονιγή, σε παρακαλώ. Τι κουβάλας εκεί? Πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Κοίτα, ξέρω ότι δεν με συμπαθείς πολύ. Και το καταλαβαίνω κιόλας, γιατί δεν με γνωρίζεις καλά. Αλλά εμείς οι δύο έχουμε ένα κοινό. Ποιο? Την αγάπη μας για το Ρώσο. Ξέρω ότι τον αγαπάς πολύ κι εσύ. Και γι' αυτό σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να τον κάνουμε ευτυχισμένο. Και να του δώσουμε την οικογένεια που στερήθηκε τόσα χρόνια, τι λες? Πώς θα γίνει αυτό? Επειδή, όπως σου είπα, τον αγαπάω πολύ κι εγώ, αποφάσισα να έρθω να μείνω εδώ μαζί σας. Καταλαβαίνω ότι θα σου φανεί λίγο παράξενο στην αρχή, αλλά μην αντιδράσεις άσχημα, σε παρακαλώ, και τον στεναχωρήσουμε. Δηλαδή, θα μένεις εδώ συνέχεια? Ναι. Και με τον καιρό θα δεις, θα τα πάμε πολύ καλά εμείς οι δύο. Δεν θέλουμε κορίτσια εδώ μέσα. Τώρα αυτό το λες από μόνος σου ή το έχεις συζητήσει με τον Ρώσο? Γιατί αν το λες από μόνος σου, να ξέρεις πως έχεις άδικο. Γιατί εγώ και θα σε διαβάζω, και αν είσαι καλό παιδί, θα σου φτιάχνω και σουφλές σοκολάτας. Να μου λείπει. Δεν σε θέλω εδώ μέσα. Φύγε. Γιατί? Γιατί έτσι, εδώ μέσα, μένουμε ο Ρώσος και εγώ. Κανένας άλλος. Κατάλαβες? Σε περίμενα τόσο νωρίς. Το βλέπω. Όσο σου χαλάω τη διάθεση, φεύγω και ξανά έρχομαι. Δεν χρειάζεται. Τελικά, Τζι, φωσολογιές από κρασί δεν βγαίνει εύκολα. Κύριε Μαλτέζο, χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Συγγνώμη που σε ενοχλώ τέτοια ώρα. Δεν πειράζει. Συμβαίνει κάτι? Ναι. Ναι. Θέλω να σε δω. Πες μου, δεν μπορούσα να μου πεις από το τηλέφωνο. Φοβάμαι μήπως το παρακολουθούν. Έλα τώρα, αποκλείεται. Γιατί είσαι αναστατωμένη, τι έγινε? Είχα μια συνάντηση με τον Μαλτέζο. Και μου ανέφερε το όνομα Βάσου Παπαναστασίου. Ομολογώ ότι είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που περιμένα να δω. Μόνο βουνό με βουνό δεσμίγει. Πιέρομαι πως είσαι καλά, αλλά δεν καταλαβαίνω τι κάνεις εδώ. Η Λένα είναι γραμματέας μου στο Ίδρυμα. Αντικαθιστά τη Μελίνα που θα λείψει για λίγο καιρό. Μάλιστα. Γιατί γύρισα από το εξωτερικό, ότι δεν πήγε κάτι καλά? Είναι μεγάλη και πονεμένη ιστορία. Ήθελα να έρθω στην Τιπόρτη να ζητήσω δουλειά, αλλά φοβήθηκα ότι θα με διαολόστελνες. Εγώ γιατί? Έφυγα πολύ απότομα. Θα με μάλωνες με το δίκιο σου. Εδώ που τα λέμε, σου οφείλω μία συγγνώμη. Δεκτή, συγγνώμη, αλλά να ξέρεις ότι εγώ δεν κρατάω κακία. Αν ήξερα ότι έχεις ανάγκη από δουλειά, κάπου θα σε βόλευα. Ξέρω, είσαι ικανή σε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν νομίζω ότι θα ερχόμουν ποτέ ξανά για δουλειά στην Τιπόρτ. Για ποιο λόγο? Ότι δεν πήγε καλά η συνεργασία μας? Έχεις κάποιο παράπονο? Όχι, όχι, κανένα, απολύτως. Απλά η δουλειά στο Ίδρυμα με εκφράζει πιο πολύ. Πολύ ωραία. Να ξέρεις ότι έχεις κερδίσει ένα πολύτιμο συνεργάτη. Το ξέρω. Λοιπόν, τα έχω υπογράψει, είναι έτοιμα. Πολύ ωραία. Να φεύγω γιατί έχω και δρόμο μέχρι το σπίτι. Δεν σε ρώτησα ποτέ που μένεις. Σε μία πανσιόν, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, αλλά βολεύομαι. Ξέρεις κάτι? Μου έχει λείψει η γκαρσονιέρα της Τιπόρτ. Θα είναι πολύ ζεστή, ωραίος χώρος. Αλήθεια, υπάρχει ακόμα? Γκαρσονιέρα? Δεν είχα ιδέα, δεν μου έχεις πει ποτέ γι' αυτό. Να σου πω, το ημερολόγιο το βρήκες? Ναι. Μπορώ να έρθω τώρα να το πάρω? Ευχαριστώ πολύ. Έρχομαι. Η κορίτσια το βρήκε. Επιτέλους θα το πάρω. Έχω μεγάλη αγωνία. Συγγνώμη, τι πιστεύεις ότι θα δεις εκεί μέσα? Τις αποδείξεις που θέλω για το ποιος είναι ο Θεόφιλος. Είμαι σίγουρη πως αυτό το ημερολόγιο θα είναι φωτιά. Ευχηθείτε μου καλή τύχη. Καλή τύχη είναι, ρε, σαν να ανακαλύψω ότι η μητέρα σου ζει με ένα δολοφόνο. Εγώ στη θέση σου θα ευχόμουν το ημερολόγιο να μην γράφει τίποτα κακό. Αυτό δεν παίζει. Λοιπόν, ο τύπος είναι άρρωστος και αυτό θα φανεί σήμερα. Θα πέσουν μάσκες. Έφυγα. Η
Ήταν μια γκαστονιέρα που νίκιαζε την πόρτα για αντιπροσώπους της από την επαρχία. Και ο κύριος Μαλτέζος είχε την καλοσύνη να μου την παραχωρήσει όσο εργαζόμουν στην Τιπόρτ. Πόσες αναμνήσεις έχω από εκείνη την γκαστονιέρα. Τώρα με την κρίση όμως η εταιρεία δεν αντέχει αυτό το έξοδο, οπότε τη ξενίκιασα. Κρίμα. Λυπάμαι λοιπόν. Μην σας κρατάω άλλο. Χάρηκα που σας είδα. Θα τα πούμε αύριο. Καληνύχτα. Καλά έκανες και προσέλαβες τη Λένα. Είναι πολύ άξια. Τέλος πάντων, μη σε ενοχλώ με την παρουσία μου. Πάω στο ξενώνα. Περίμενα, θέλω να μιλήσουμε. Καλώς είναι. Γεια σας. Έλα, κάτσε. Συνάδελφε, τι γίνεται εδώ? Τι? Σπάς την παράδοση. Είμαστε αντροπαρέα. Η Τάνια δεν είναι μια οποιαδήποτε γυναίκα, είναι το αφεντικό μας. Τα παραλέτε τώρα. Καθόλου. Εσύ είσαι η ελπίδα μας να ξεσκουριάσουμε λιγάκι και να αναλάβουμε πάλι δράση. Γιατί η Τάνια ξέρει πώς να αξιοποιεί κάτι απόστρατου σαν και εμάς. Στην υγειά σου. Στην υγειά σας. Στην υγειά σας. Στην υγειά μας, παιδιά. Τα παιδιά που βλέπεις κάνανε τις βάρδιες στη φάρμα, στη Μαντό. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό το κορίτσι είχε ανάγκη από προστασία. Από το σώμα δεν μου επέτρεπα να στείλω δυνάμεις. Ό,τι άλλο χρειαστείς, εμείς είμαστε μέσα. Έτσι. Πρώτα βγαίνει η ψυχή του ανθρώπου και μετά το χούι. Νικητάς που το παίζουν σκληροί. Επειδή είναι παλιές καραβάνες, δεν τους κάθεται καλά που μια γυναίκα είναι υπαστηνόμος. Στα χρόνια τα δικά μας, οι γυναίκες κάνανε μόνο δουλειές γραφείου. Εδώ που τα λέμε και εσείς με περάσατε από 40 κύματα μέχρι να με δεχτείτε σαν συνεργάτη. Έχεις δίκιο. Είμαι κι εγώ γεροπαράξενος. Απλώς δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη. Τώρα που το είπες αυτό, σκέφτηκα τα κορίτσια στη φάρμα. Είχες κανένα νέο? Όχι, αλλά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Δεν είμαι σίγουρος. Πάρε να δεις τι κάνουνε. Φοβάμαι ότι αυτό το ρεμάλιο βολιό της δεν θα κρατήσει το λόγο του. Θα προσπαθήσει πάλι να τους κάνει κακό. Γι' αυτό πρέπει συνέχεια να έχουμε το νου μας. Ακούω. Να το βλέπω ότι έχεις πεισμώσει. Αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι ξεφτιλίζεσαι με αυτό που κάνεις. Γιατί ξεφτιλίζομαι? Επειδή θέλω να βάλω τάξη στο σπίτι μου και στα παιδιά μου. Ποια παιδιά σου, Δημήτρη? Ο Άρης έχει σηκωθεί και έχει φύγει. Η Χρύσα μάζεψε τα πράγματά της. Δεν πρόκειται να μείνει απόψε εδώ. Πού θα μείνει? Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι είσαι ανεπιθύμητος. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να συμβεί εδώ μέσα για να το καταλάβεις? Να φύγουν και τα έπιπλα. Πάντως, ο σχέδιος δεν θα περάσει, Αλεξάνδρα. Ποιο σχέδιο? Κάνεις τα πάντα να στέψεις τα παιδιά εναντίον μου. Εσύ έψεις τη Χρύσα να φύγει, να με πιέσεις. Λοιπόν, εγώ δεν θα φύγω. Εγώ δεν έχω μιλήσει ποτέ στη Χρύσα. Και θα έπρεπε να έχεις καταλάβει. Το παιδί σου είχε τόση αδυναμία. Ποιο ξέρει σε τι όριο την έχει φτάσει για να θέλει να φύγει? Δεν σε θέλουμε εδώ. Ναι, πάντως, εσύ σίγουρα δεν με θες εδώ. Γιατί σου χαλάω τη συνταγή με τον Κίμωνα. Γι' αυτό δημιουργείς αυτές τις καταστάσεις και βάζεις λόγια στα παιδιά. Δεν έχω κάνει ποτέ κάτι. Ξέρω πολύ καλά τι κάνεις, Αλεξάνδρα. Εσένα το μόνο που σε νοιάζει αυτή τη στιγμή να ζεις στον έρωτά σου με τον Κίμωνα. Εγώ δεν θα φύγω. Δημήτρη, μην τραβάς άλλο το σκηνή, σε παρακαλώ. Θα το τραβήξω μέχρι εκεί που δεν φαντάζεσαι. Πόλεμο δεν ήθελες? Θα τον έχεις. Σ' αρέσει? Πολύ, αλλά... Γιατί δεν μου πεις τίποτα? Γιατί ήθελα να σου κάνω έκπληξη. Τώρα γιατί εγώ νομίζω ότι κάτι μου κρύβεις? Δεν με έχεις συγκριτήσει σε τέτοιες εκπλήξεις? Από εδώ και πέρα θα τα βλέπεις αυτά πιο συχνά. Χρυσά, πες μου αλήθεια, γιατί είσαι εδώ? Κάναμε μια κουβέντα και νομίζω ότι ήμουν σαφής. Έξυπνο αγόρι, σε κατάλαβες. Θέλω να το ξανακούσω. Ωραία λοιπόν. Αποφάσισα να έρθω να μείνω εδώ μαζί σου. Και αυτό το βράδυ θα είναι το πρώτο βράδυ της συγκατοίκησής μας. Δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ. Αλλά να ξέρεις ότι αυτό το βράδυ είναι πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί δεν μπορούν όλοι να μοιράζονται το ίδιο κρεβάτι. Α, ναι. Βέβαια. Γιατί? Μπορεί κάποιος από τους δυο μας να ροχαλίζει, να υπρεβατεί, να κλωτσάει. Ναι, κοίταξε τώρα τι παίζει. Εγώ όλα αυτά τα κάνω. Mm. Και κάνω κι άλλα. Πολύ χειρότερα. Αλλά εσύ από τις εκόβου πρέπει να είσαι από αυτές που παίρνουν το πόπλωμα για πάρτι τους και αφήνουν τους άλλους κακόμοιρες. Έτσι ξεσκέπασες όλο το βράδυ να κρυώνει. Α, δεν ξέρω. Εγώ δεν έχω ξαναμοιραστεί το πόπλωμα με κανέναν άνθρωπο. Από εδώ
εκεί πέρα, το παπλό μαμά, το μόνο μου που θα δεχτώ, είναι για την οδοντόκουτσα. Λοιπόν, και τώρα θέλω να μου λύσεις μια απορία. Τι αγαπάς περισσότερο, τα μαθηματικά ή εμένα? Έχουμε περάσει 5 δευτερόλεπτα και δεν έχεις απαντήσει. Το ότι δεν μπορείς να αποφασίσεις ανάμεσα στη γεωμετρία του Ρίμαν και σε εμένα. Τέλος. Όχι, εντάξει, εντάξει, έχουν και τα δύο τη χάρη τους. Έλα. Α, εντάξει, δεν μου έχει ξανασυμβεί να ζηλεύω μια εξίσωση. Τέλος πάντων. Να κάνω κάτι να φάμε. Όχι. Εμένα μην με υπολογίζει δηλαδή. Θα πάω από τη Βίκη, μην την αφήνω μόνη τη συνέχεια. Οκ. Πάω να δω τι έχεις στο ψυγείο και έρχομαι. Εντάξει. Δεν ξέρω. Και μόλις ξυπνήσεις θα είμαι εδώ δίπλα σου. Οι γονείς σου πώς τα πήραν? Στη μητέρα μου το είπα μόνο. Και μη φανταστείς ότι της άφησα πολλά περιθώρια να αντιδράσει. Αύριο που θα πάω να πάρω και τα υπόλοιπα πράγματα θα κάνουμε μια πιο σοβαρή κουβέντα. Θα ζοριστεί. Εντάξει, λογικό είναι. Όλοι οι γονείς παθαίνουν σοκ όταν φεύγουν τα παιδιά τους από το σπίτι, αλλά της εξήγησα ότι δεν αντέχω άλλο αυτή την κατάσταση. Ας πω. Δεν πιστεύω τώρα να το κάνεις όλο αυτό, γιατί δεν αντέχεις τα ζόρια, θα σε φάω. Λες, μωρέ. Και εγώ με παιδί σ' αγαπάω. Και απλώς αυτή η κατάσταση στο σπίτι με τους γονείς μου με βοήθησε να κάνω το πρώτο βήμα. Σε θέλω πάρα πολύ. Αλήθεια. Δεν έχω ξανανιώσει έτσι και γυναίκα. Και θα κάνω τα πάντα για να κρατήσει αυτή η κατοίκηση να πετύχει. Και... όταν λες τα πάντα. Εννοώ τα πάντα. Αλλά λέω να ξεκινήσω με τα βασικά. Δεν θα κάνεις το λαγός. Δεν ξυπνάει αυτός το μεσφαρισά. Τι έγινε, του πες τίποτα για το γάμο? Όχι, γιατί αποφάσισα να ακολουθήσω τη συμβουλή σου και να αντιστρέψω τους όρους. Θα του κάνω πρόταση γάμου εγώ. Μ' αρέσεις, μπράβο. Λοιπόν, θέλω όμως να βρούμε έναν ιδιαίτερο τρόπο, να είναι πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Αχ, τι κρίμα, ρε γαμώ. Το να είμαι κι εγώ από μια μεριά να το δω ή τουλάχιστον ξέρω που να το γράψω με την κάμερα. Παιδί μου, εσύ παπαράτσι έπρεπε να γίνεις. Χαραμίζεσαι. Τι κάνεις, Θεσμή? Θα κάνω μακαρόνια. Εγώ δεν θα φάω. Όχι, όχι. Πολλές θερμίδες για βράδυ. Τι με κοιτάς έτσι, μωρέ? Είπα να προσέξω λίγο τη διατροφή μου. Κακό είναι. Φρύνει πλάκα μου κάνεις. Τι παίζει? Εσύ άμα δεν έτρωγες μια μακαρονάδα για βραδινό, δεν έπεφτες για ύπνο. Ναι, ωραία. Είπα να αλλάξω συνήθειες. Μάλιστα, είπες να αλλάξει συνήθειες. Και άλλαξε συνήθειες στο φαγητό, στο ντύσιμο, στο βάψιμο. Μήπως παίζει κανένα κομμενάκι? Ναι, ναι. Μόνο ένα? Τι να σου πω, ουρά κάνουν, δεν τους προλαβαίνω. Άσε μας, ρε Φέη, λοιπόν. Έλα τώρα λίγο να οργανωθούμε για το θύμα του Σταύρου. Τι θα κάνουμε? Σου είπα, θέλω να βρούμε κάτι πρωτότυπο. Να πάθει την πλάκα του. Ποιος θα πάθει την πλάκα του, τι λέτε? Τίποτα, μωρέ, εδώ βλακίες. Εσύ για πού το έβαλες? Πάνω από τη μάνα μου. Έλα, πείτε για να κουβεντιάσετε εσείς στην κουζίνα κάτι μαγειρεύετε. Μαγειρεύουμε. Μακαρόνια. Λοιπόν, να τα κάνω με κόκκινη με άσπρη σάλτσα. Πάρα πολύ καλό. Τέλος πάντων, καλά. Την κάνω. Φιλιά. Ξεκλειστράσα το χέρι. Γεια. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Λοιπόν, αύριο τον περιμένει πολύ μεγάλη έκπληξη. Γαφά, το κάνεις πολύ ωραίο. Σκέφτηκα πολύ αυτά που μου είπες πριν και σου χρωστάω μια απάντηση. Σ' ακούω. Είσαι ελεύθερος να πραγματοποιήσεις τις απειλές σου. Μπορείς αύριο να πας στο κολέγιο και να πεις σε όποιον θέλεις ό,τι θέλεις. Άλλωστε εγώ θα παραιτηθώ. Συνάντησα τον Μαλτέζο για ένα θέμα του κολεγίου και τον βρήκα σε περίεργη ψυχολογία. Δηλαδή? Περνάει ζώρικη φάση με την Αλεξάνδρα και το διαζύγιο. Μου ανοίχτηκε για τα προσωπικά του και έδειξε ότι έχει μετανιώσει για τότε. Και εσύ το πίστεψες? Με τον Μαλτέζο δεν μπορείς να ξέρεις. Πάντως έδειχνε να τον στοιχιώνει το παρελθόν. Πιστεύει ότι τώρα πληρώνει το λάθος που έκανε με τη Βάσο Παπαναστασίου. Δεν νομίζω. Ο Δημήτρης δεν έχει τέτοιου είδους ευαισθησίες. Τι να πω. Ίσως πάλι να ήθελε να με ψαρέψει, επειδή είμαι η μόνη που γνωρίζω για αυτή την ιστορία. Ναι, αλλά γιατί τώρα? Λες να έχει ανακαλύψει κάτι? Δεν νομίζω.
Μάλλον έριχνε άδεια για να πιάσει γεμάτα. Ναι, αλλά για να επαναφέρει το θέμα σημαίνει ότι κάτι ψάχνει. Νατάσα, άκουσα, δεν εννοούσα. Δεν εννοούσα αυτό που είπα, συγγνώμη. Πω, ειλικρινά δεν ήξερα τι έκανα, συγχώρεσε με. Δώσ' μου άλλη μια ευκαιρία, θα διορθωθώ. Για να μου δείξεις τι. Αυτή η σχέση είναι καταδικασμένη. Και ξέρεις γιατί. Ναι, γιατί με κάφρο, συγγνώμη. Σε έχω δει πάρα πολλές φορές να μου ζητάς συγγνώμη. Ξανά και ξανά. Και να κάνεις πάλι τα ίδια. Αυτή τη φορά όμως δεν θα στο συγχωρήσω. Είσαι εγωιστής, εκδικητικός και προκειμένου να πετύχεις αυτό που θέλεις, δεν κολώνεις πουθενά. Όχι, αγάπη μου, άκουσε με, έκανα λάθος. Και κάνεις και εσύ λάθος. Απλά έπαιξα το τελευταίο μου χαρτί. Δεν ήθελα να σε τρομοκρατήσω σε καμία περίπτωση. Γιατί το έκανες? Γιατί δεν ήθελα να σε χάσω από κοντά μου. Δεν μπορεί να σε συνδέσει με τη Βάσο Παπαναστασίου. Ναι, δεν μπορεί. Σωστά. Έχω εξαφανίσει και τα ίχνη μου όλα. Βλέπεις, αποκλείεται να σε βρει. Απλά πιστεύω ότι θέλει να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εμφανιστεί ξαφνικά από το πουθενά το εξώγαμό του. Ναι, λέει, γιατί το κάνει τώρα. Ο Μαλτέζο δεν το βάλει κάτω με την Αλεξάνδρα. Δεν θέλει να χάσει την κότα με τα χρυσά αυγά. Οπότε δεν ρισκάρει να μαθευτεί τώρα το παρελθόν του. Και θα κάνει τα πάντα για να μην αποκαλυφθεί, ε. Ίσως πάλι να πιστεύει ότι ο Βαλάτος πριν πεθάνει μου μίλησε για την ταυτότητα του γιού του. Γι' αυτό θα μου άνοιξε την κουβέντα. Τότε Άννα την έχεις πάρα πολύ άσχημα. Πραγματικά ο Δημήτρης θα κάνει τα πάντα για να σε πιέσει να μάθει την αλήθεια. Ξέρω πώς να τον αντιμετωπίσω. Τόσα χρόνια τον έχω μάθει πια. Δεν τον φοβάμαι. Εγώ ανησυχώ πάντως. Για να παραφέρει το θέμα σημαίνει ότι κάτι έχει στο μυαλό του. Όπως και αν είναι, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που δεν θέλεις να χάσεις είναι το καταφύγιο που σου προσφέρω. Όχι, 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 δεν με ενδιαφέρει. Διώξε με, σοβαρά σου μιλάω. Απ' τη ζωή σου με βγάλεις. Σε θέλω. Επιβεβαίωση θέλεις. Ναι, γυναίκα. Τέλος πάντων, δεν θα παίξω αυτό το ρόλο. Τέσσερα, θα διορθωθώ. Δεν νομίζω. Θα σε ρωτήσω κάτι. Τι παίρνω εγώ από αυτή τη σχέση? Ο ερωτισμός έχει χαθεί. Το σεξ έχει αρχίσει να γίνεται βίο. Για σένα δεν είναι απόλαυση. Εκτόνωση. Τι είναι αυτά που λες, σε παρακαλώ, δεν είναι έτσι. Μπορείς να κοροϊδεύσεις τον εαυτό σου όσο θέλεις, αλλά όχι εμένα. Αυτή η σχέση το μόνο που μου προσφέρει είναι εντάσεις, φόβο και απειλές. Λυπάμαι. Αυτή τη φορά τελειώσαμε. Γεια σας. Γεια. Πώς από εδώ? Με την Άννα έχουμε έρθει πολύ κοντά από τότε με την περιπέτεια τη δική σου. Και... Η μητέρα σου είναι καταπληκτική γυναίκα. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που την έχω φίλη. Λοιπόν, να σας αφήσω τώρα να τα πείτε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Τι παίζει? Τι είναι? Τι εννοώ? Έρχομαι μέσα στη νύχτα και σε βλέπω να συζητάς με τις πάνω κάτι σοβαρό, από ό,τι φαίνεται. Θέλω να μάθω τι είναι. Σοβαρό τώρα, τίποτα. Απλά μου έλεγε πόσο έχει μετανιώσει που δεν έκανε παιδιά. Πίστευε ότι το κολέγιο θα αναπληρώσει αυτό το κίνημα. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Δεν με πείθεις. Κάτι άλλο λέγατε. Τι είναι? Από πότε εσύ έγινε τόσο καχύποπτος? Από όταν κατάλαβα ότι η μάνα μου κρύβει πράγματα. Η ίδια μου η μάνα. Λοιπόν, έχεις ανοίξει κάτι παρτίδες με τις πάνω, είδα ταραγμένη. Τι? Όπα, 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 περίμενε. Έχεις τσακωθεί με τη Θεία και θα την πληρώσω εγώ? Όχι, δεν έχω τσακωθεί καθόλου. Απλά δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύουν, εντάξει. Δεν σε κοροϊδεύουν. Απλώς βάρινε η ατμόσφαιρα γιατί μιλήσαμε για τις μοναξιές μας. Δεν με πείθεις, σου λέω. Η Σπανού έπαιξε ένα πολύ περίεργο ρόλο σε όλη αυτή τη φάση που πέρασα. Δεν έχω καταλάβει γιατί βοήθησε ακόμα. Γιατί σε εκτιμάει? Χώθηκε στη ζωή μας και θέλω να μάθω το λόγο γιατί. Απλά με συμπαθεί, τίποτα άλλο. Δεν με χαζούσε. Ωραία, τα αφήνω. Προς το παρόν. Αλλά καταλαβαίνω ότι κάτι μου κρύβεις. Κάτι πολύ σοβαρό. Σου έφερα το πρόγραμμα. Σε ευχαριστώ. Τι κάνεις εσύ εδώ? Δεν γλιτώνεις. Ήρθε η ώρα να πληρώσεις.
Τίποτα. Δεν νομίζω ότι άκουσα ένα θόρυβο από μέσα. Πάνε εδώ. Θεοφίλη, πρόσεχε, πρόσεχε. Μετά το σημερινό δεν υπάρχει επιστροφή. Εντάξει. Θα φύγω από τη ζωή σου. Αλλά μην κάνεις καμιά βλακεία και παρατηθείς από το κολέγιο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πραγματοποιήσω όλα αυτά που σου είπα. Μην υποτιμάς τον εαυτό σου. Όσο περισσότερο σε γνωρίζω, καταλαβαίνω ότι είσαι ικανός για τα χειρότερα. Σου μιλάω ειλικρινά, πίστεψε με. Δεν υπάρχει περίπτωση να πω τίποτα. Και αν θες πραγματικά να φύγεις από τη ζωή μου, φύγε. Αν αυτό θες. Και ας με τσακίσει. Μωρό μου, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με. Σε παρακαλώ, είσαι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Σε θέλω. Έχω άλλο αυτή την κατάσταση. Κάθε φορά μου ζητάει συγγνώμη και μετά πάλι τα ίδια κάνει. Η ζήλια του είναι αρρωστημένη. 17 Σεπτέμβρη πάλι με χτύπησε. Αυτή τη φορά ήταν πιο βίαιος από ποτέ. Κάποια στιγμή φοβήθηκα ότι θα με σκοτώσει. Με χτυπούσε με τόση μανία που έχασα τις αισθήσεις μου. Όταν συνήλθα, τον βρήκα να κλαίει. Πάλι λύγησα. Δεν βρίσκω το κουράγιο να τον αφήσω. Φοβάμαι όμως ότι κάποια στιγμή θα χάσει τον έλεγχο και θα με χτυπήσει τόσο που θα με αφήσει στον τόπο. Έλα, Μινά. Λοιπόν, κλείδωσε τον Πύλη και φύγε. Όχι ότι θα φύγει στην κατάσταση που είναι αυτός, αλλά τέλος πάντων. Και ειδοποίησε και τον Σπύρο. Σας περιμένω στο γραφείο μου. Έχω μια δουλίτσα για σας. Συγγνώμη που πηγαίνω στη ΦΕΗ τόσο συχνά. Δεν θέλω να σας αφήνω μόνη, αλλά... Ζήσε τη ζωή σου και τον ερωτά σου. Μη σκέφτεσαι εμένα. Ξέρεις, μερικές φορές νιώθω σαν να μη σε ξέρω. Προσπαθώ να σε ψυχολογήσω. Θέλω να καταλάβω αν απολαμβάνεις τη μοναξιά σου. Γιατί? Γιατί νομίζω ότι σε λίγο καιρό θα αναπολύσεις τις εποχές που έπινες το καφεδάκι σου μόνη σου στην ησυχία. Θα υπάρχουν ανακατατάξεις. Τι εννοείς? Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμη να ακούσεις αυτό που θα πω. Ζήτησα σε γάμο τη ΦΕΗ. Τι λες? Τι θες? Πήρα να σου πω πόσο λυπάμαι που δεν είχα κάμερα χτες μαζί μου. Καλά, ειδικά την ώρα που είπα στην Αλεξάνδρα για την καρσονιέρα, έπρεπε να δεις το πρόσωπό σου. Άλλαξες 10 χρώματα. Κρίμα που δεν μπόρεσα να σε παθανατήσω. Λένα, έχουμε κάνει μια συμφωνία. Αν σκοπεύεις να παραβείς τους όρους, θα παίξω κι εγώ αλλιώς. Δεν είσαι σε θέση να βάζεις εσύ όρους. Τέλος πάντων, το διασκέδασα αφάνταστα. Ο φοβερός και τρομερός Μαλτέζος να χάνει τον έλεγχο. Απίστευτο. Θες κάτι άλλο? Βεβαίως.
Πήρα να σου πω ότι η διορία σου τελειώνει και να μην διανοηθείς να ζητήσεις παράταση. Αν δεν έχω τα 2 εκατομμύρια, θα σε κάψω. Και αυτό δεν είναι απειλή. Είναι υπόσχεση. Και εκείνη? Το πήρε στην πλάκα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι βαθιά μέσα της το θέλει, πραγματικά. Να σου πω πάντως, μην βιάζεσαι. Περίμενε να τελειώσετε το κολέγιο και βλέπετε. Όχι, δεν βιάζομαι και δεν έχω να δω τίποτα. Όσο κρυβόμασταν, κατάλαβα ότι η πραγματική ευτυχία είναι να κοιμάσαι για να ξυπνάς με τον άνθρωπό σου. Να τα μοιράζεσαι όλα μαζί του. Εντάξει, ναι, έτσι είναι. Αλλά έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας. Θέλω να πω ότι ο γάμος είναι ωραίος, αλλά έχει δυσκολίες. Σιγά. Τόσα που έχουμε περάσει, ό,τι και να γίνει, θα το αντέξουμε. Εσύ δεν ξέρω αν θα το αντέξεις. Εγώ γιατί? Γιατί αν παντρευτούμε, δεν μπορούμε να μείνουμε με τη Φρίνη. Θα έρθουμε εδώ. Ωραία. Τέλεια. Πλάκα μου κάνεις. Θα μεγαλώσω και τα εγγονάκια μου. Καλά, εντάξει, μην βιάσεις. Τώρα εγγονάκι. Γιατί φαίει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θέλω να πω. Θα θέλει να μείνει με την πεθερά. Όχι, δεν σε βλέπει καθόλου έτσι. Μετά την ιστορία με τη μάνα της, εσύ και εγώ είμαστε οικογένεια. Πού πας? Περίμενε. Γεια, εσύ εδώ. Είναι το δαχτυλίδι που έδωσε ο παππούς στη γιαγιά σου. Να το δώσεις στη Φέη. Είναι ένα δαχτυλίδι που κουβαλάει την ενέργεια δύο ανθρώπων που αγαπηθήκαν πάρα πολύ. Είναι πανέμορφο. Να είσαι πάντα ευτυχισμένος. Ξέρεις, θέλω να ξυπνώ κάθε πρωί, βλέποντας αυτό το ωραίο χαμόγελο και το πανέμορφο μουτράκι σου. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι μένουμε μαζί. Αλήθεια, πώς κοιμήθηκες? Τέλεια. Εγώ άλλα άκουσα αυτό το βράδυ. Παρηγκομούσες. Σου λείπει το στρώμα σου, έτσι. Εντάξει, θα μου πάρει λίγο καιρό μέχρι να το συνηθίσω. Αλλά αν δεν τα καταφέρω. Αν δεν τα καταφέρεις, τι δεν κατάλαβα. Θα γυρίσεις πίσω στο μαλτιζίγκο. Όχι, απλώς. Θα φέρω το δικό μου στρώμα από το σπίτι μου. Α, δεν κατάλαβες καλά. Εγώ θέλω στρώμα με σουνί. Μα είσαι σκληρό, αγόριζε. Κάθε μέρα τέτοια θα ακούω. Μπλιά. Έλα εδώ, ρε, μέσα να φας την πρωινή σφαλιάρα σου. Δεν σφάξανε. Πάω να παίξω με το σκνίπα. Καλά, μην υπάρχει ο μικρός, Καλά την πέτα με όλη φάση. Γιατί είχα ξέρει ένα ψηλό άγχος πώς θα πάρει την όλη φάση με τις κατοίκες. Μιλήσαμε χθες και του εξήγησα. Και? Και πιστεύω θα πάρει καιρό μέχρι να με συνηθίσει, αλλά με ανησυχείς θα τα βρούμε. Μα, δεν ανησυχώ. Να σου πω, τώρα που έχει ο μικρός, δεν καθόμαστε πάλι στο κρεβατάκι μας, γιατί ξέρεις θα είναι λίγο... Αμβά. Δεν μου τσεφέρεις. Ο πατέρας μου. Έλα, μπαμπά. Πού είσαι? Ναι, να σε πάρω σε λίγο να τα πούμε. Κάτι να σε αντιθούμε. Έλα από το γραφείο μου. Θέλω να μου πεις που ήσουν εχθές. Εντάξει. Τι έγινε? Τι σου είπε? Να πάω από το γραφείο του. Ο πατέρας μου δεν θα δεχτεί έτσι εύκολα ότι έφυγε από το σπίτι. Θα γίνει μάχη. Μας, αν έχουμε κάνει, κάποια στιγμή τα βρίσκουμε μπροστά μας. Με κατηγορίζει για κάτι? Όχι, απλώς μια παρατήρηση. Όχι, αυτό δεν είναι τα παρατήρηση, θα μπηχτεί. Εγώ το μόνο που θέλω είναι να δω τη μαμά ήρεμη και ευτυχισμένη. Και πιστεύω ότι μετά από 20 χρόνια γάμου, αφοσιωμένου γάμου από την πλευρά της, νομίζω ότι του αξίζει. Ρε, λες ο μακρύς που ψάχνουν να είναι αστυνόμος. Ψάξ το. Μάθε πώς λέγανε τη γυναίκα του και την κόρη του. Θέλω να επανορθώσω. Πώς? Θέλω να δω αν μπορούμε να είμαστε μαζί. Δημήτρης ψάχνει τη Βάσο Παναστασίου για να φτάσει στο παιδί του. Υπάρχει περίπτωση να φτάσει σε εσένα? Μία να λέει όχι. Δεν έχει κανένα στοιχείο. Τα έχεις εξαφανίσει όλα. Έτσι δεν είναι? Έχω μια δουλίτσα για σας. Θέλω να πείτε σε ένα γραφείο να δείτε αν υπάρχει κάτι με ενδιαφέρει και να φύγει εδώ. Μέχρι να ξαναμιλήσουμε καλύτερα να μην πεις τίποτα στην μητέρα σου. Πρόσεχε. Γιατί θα είναι χειρότερη εκείνη. Ο άνθρωπος αυτός κακοποιούσε τη γυναίκα του. Μπορεί να το επαναλάβει. Έχω ευχάριστα νέα. Με το Θεό. Αποφασίσαμε να επισημοποιήσουμε κάπως τη σχέση μας, να αρμονιαστούμε. Τι λες, φυσικά, τι ωραίο νέο.